Πρέπει να ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα στις 18 ενάτου 2018. Καλό φθινόπωρο φίλοι μου και σας περιμένω να μπείτε για να ξεκινήσουμε και το σημερινό live, το φθινοπορεινό της νέας σεζόν. Λοιπόν, περιμένουμε όπως πάντα να μπείτε μέσα και να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας μετάδοση. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, ξαναλέω, και καλό φθινόπωρο μετά τις διακοπές μας από το όμορφο έτσι το καλοκαίρι. Έρχεται αυτή η δροσερή αναζωογόνηση τώρα. Να ξεκινήσουμε και πάλι να κάνουμε τις μεταδόσεις μας αυτές τις τα εθελοντικά σεμινάρια ή διαλέξεις, έτσι, για να μπορούμε να μοιραζόμαστε τις γνώσεις, να δημιουργούμε κοινή πραγματικότητα και ό,τι μπορούμε να το αγαπήσουμε, να το ανάβουμε, έτσι, κοσμικά. Να το γνωρίσουμε σε όλα τα μεγέθη που υπάρχει και μπορεί να φτάσει στην συνείδησή μας, φίλοι μου. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε το καλοκαίρι, να περάσατε καλά και φέτος από το Σεπτέμβριο αυτή η νέα σεζόν να μας έρθει έτσι με ένα πιο ευχάριστο τρόπο ακόμα περισσότερο από την προηγούμενη σεζόν. Για να δούμε. Ξεκινήσαμε τις διαλέξεις, τις Κυριακές, τα απογεύματα. Επίσης φίλοι μου, κάνουμε τα ατομικά, online συνεδρίες από κοντά, μαθήματα. Και όπως πάντα, κάθε δεύτερη τρίτη θα ξεκινήσουμε να κάνουμε όπως σήμερα έτσι τα live και να μεταδίδουμε και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις. Θα ήθελα λοιπόν να γράψετε από τώρα τις ερωτήσεις σας ή τα θέματα που θα θέλατε να μιλήσουμε για να ξεκινήσουμε, κάτι που μπορεί να σας απασχολεί, έτσι, να ξέρετε ότι δεν θέλω να μου γράφετε για προσωπικές σας συγκεκριμένες θα λέγαμε εμπειρίες, αλλά πιο καλά για γενικά θέματα και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε για τους τύπους, τα αρχέτυπα και σιγά σιγά ο καθένας θα πρέπει να πάρει τον τύπο και να το μεταφέρει πάνω στο δικό του σενάριο ή πρόκληση που περνάει. Στις διαλέξεις που κάνουμε την περασμένη φορά την Κυριακή, αυτή την Κυριακή που μας πέρασε, μιλήσαμε, είχαμε ωραία θέματα. Μιλήσαμε για την διαδικασία. Μιλήσαμε για το προσωπικό μας δικαστήριο και για άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Σήμερα διάλεξα να σας πάρω και να σας μιλήσω και εγώ για τη διαδικασία σε αυτό το live, μια που αναφέραμε και μιλήσαμε και την Κυριακή, για να ξεκινήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει διαδικασία. Θα ξεκινήσουμε από την ορολογία, φίλοι μου, του διαλογισμού. Η ελληνική λέξη διαλογισμός έχει μια, θα λέγαμε, διαφορετική ερμηνεία από την αγγλική λέξη meditation. Θα λέγαμε ότι ο δίας, όπως σας έχω πει, είναι ο νους. Ο συμπαντικός νους, ανεξαρτήτως αν εμείς μπορούμε και έχουμε συνείδηση πάνω σε μερικά κομμάτια του. Ο νους είναι ένας. Το σύμπαν είναι νοητικό. Όλο αυτό το σύμπαν που ζούμε είναι από νου. Όλες αυτές οι διάφορες λέξεις που χρησιμοποιούμε για να σπάμε το νου σε αυτό που λέμε ψυχικό επίπεδο, πνευματικό επίπεδο, νοητικό επίπεδο, συγκινησιακό επίπεδο και όλες αυτές οι ορολογίες του διαχωρισμού που έχουμε φτιάξει και των διαστάσεων, έτσι, τις στάσεις που κάνει ο νους για να παίζει εκεί πέρα σε ορισμένα φάσματα τους συγχρονισμούς, καταλαβαίνετε ότι έχουμε δώσει διαφορετικές, θα λέγαμε, ερμηνείες. Παρ' όλα αυτά, ο νους είναι ένας, όλα είναι νοητικά, όλοι είναι νοητική ύλη, απλά τις περισσότερες φορές πυκνώνει, θα λέγαμε, και τη βλέπουμε εμείς σαν ύλη στο φυσικό πεδίο, ή θα λέγαμε λεπταίνει, και θα μπορούμε εμείς να τη λέμε σαν πνεύμα, το
και έχουμε φτιάξει αυτή τη διαφορά. Στην πραγματικότητα λοιπόν αυτό το κομμάτι του νου που χρησιμοποιούμε εμείς μέσα στο ανθρώπινη θα λέγαμε συνείδησή μας, καταλαβαίνετε ότι είναι εστιασμένο τις περισσότερες φορές σε ένα έτος διαχωρισμού. Για να μπορούμε ο καθένας μας να έχει τις δικές του ιδέες, τις δικές του προσεγγίσεις, τις δικές του αναλύσεις και επεξεργασία. Σήμερα λοιπόν, φίλοι μου, θα ήθελα να σας μιλήσω για ένα σημαντικό θέμα, τη διαδικασία. Αφού εννοήσουμε λοιπόν τι πάει να πει ο διαλογισμός, που σημαίνει δία, ο νους και ο λογισμός, έτσι, που σημαίνει η λογική, που σημαίνει το κύκλωμα, που σημαίνει σειρά, που σημαίνει τάξη. Η συμπαντική τάξη, δηλαδή, η συμπαντική λογική, ο συμπαντικός τρόπος, δηλαδή, που υπάρχει, είναι στην πραγματικότητα όταν εμείς μέσω του διαλογισμού μπαίνουμε και εννοούμε την ομοτέλεια. Ο διαλογισμός, φίλοι μου, σημαίνει δηλαδή ότι εμείς μπορούμε σιγά σιγά και ανακαλύπτουμε λογική του δία του οποίου κατέχουμε, του νου την οποία κατέχουμε. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι βλέπω μπερδεύουν τον διαλογισμό με τις διάφορους συνειδητούς οραματισμούς που κάνουν για να έρθουν σε κάποια, θα λέγαμε, συγκεκριμένη δόνηση μέσω των οραματισμών. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, οι συνειδητοί οραματισμοί ή οι ασυνείδητοι, αλλά ο διαλογισμός σημαίνει κάθε φορά να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τους νόμους τους οποίους διεπόμαστε, δηλαδή την λογοϊκή λογική, το πούμε έτσι. Όπως λέμε, εν αρχή είναι ο λόγος, έτσι. Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν, εν αρχή είναι η λογική, η συμπαντική λογική όμως. Ο νόμος ο οποίος, θα λέγαμε, λειτουργεί ο κόσμος. Εμείς σαν άνθρωποι, αναπτύσσοντας τη δική μας λογική κάθε φορά, μιλάει ο λόγος μέσα μας, που ο λόγος είναι η δόνηση, συγκεκριμένα. Κάθε φορά, σε κάθε δία στάση δηλαδή, σε κάθε στάση που έχει κάνει, θα λέγαμε, ο κοσμικός νους, μέσα συμπεριφέρονται, θα λέγαμε, σας μιλάω κυριολεκτικά για να καταλαβαίνετε τις λέξεις, συμπεριφέρονται λοιπόν μέσα εκεί πέρα, τι συμπεριφέρονται όλα αυτά τα πράγματα που εμείς νιώθουμε σαν σενάρια. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος, όταν αρχίζει και διαλογίζεται, σημαίνει ότι δημιουργεί λογικές, λίγο-λίγο κάθε φορά, από τον εαυτό του μπρος τα έξω, ώστε να μπορεί να συναμβάνει και άλλες πτυχές του κοσμικού νου, κατανακλώντας ο κοσμικός νους μέσα στον ανθρώπινο νου, θα λέγαμε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε τις αντιστοιχίες, φίλοι μου. Επομένως, αυτός ο νους, στην πραγματικότητα, κάθε φορά που αρχίζει στις διαστάσεις ή και διαχωρίζει, θα λέγαμε, δημιουργεί μορφές. Όσο πιο πολλές μορφές δημιουργεί ο νους, τόσο πιο πολύ δημιουργεί βήματα, εστίαση, χρόνο, απόσταση. Θέλω να καταλάβετε ότι σε αυτή την ποικιλία μορφών την οποία έχουμε και ζούμε μέσα, είναι φυσικό να υπάρχουν πάρα πολλές αποστάσεις, έτσι λόγω της διαφορετικότητας των μορφών, άρα και χρόνου. Οπότε πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά βήματα, γιατί είναι σαν να έχουμε σπάσει την ενέργεια σε πάρα πολλά κομμάτια για να μπορούμε να την εννοήσουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε αυτές τις διαστάσεις λοιπόν που είμαστε, πως εμείς οι άνθρωποι με αυτόν τον νου ζούμε σε διαχωρισμένες τόσο πολύ μορφές, γι' αυτό έχουμε και τόσο πολύ, θα λέγαμε, την έννοια της διαδικασίας, και γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω. Η έννοια λοιπόν της διαδικασίας είναι από το δία πάλι, που σημαίνει το νου, και το δικάζω, που σημαίνει επεξεργάζομαι, έτσι, βγάζω απόφαση, ετοιμιγορώ, φτιάχνω, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη απόφαση. Από εκεί βγαίνει και αυτό που λέμε δικό σου, δικό μου, δικό του, από τη δίκη, γιατί ο καθένας έχει τη δική του δίκη, το δικό του. Αν έχω το δικό μου, έχεις το δικό σου, αυτό μας δίνει τη δική μας δίκη, γιατί στην πραγματικότητα όλοι δικάζουμε, όλοι κρίνουμε κάθε φορά, λόγω του νου που έχουμε ο καθένας μέσα, την πραγματικότητα. Έτσι η διαδικασία, φίλοι μου, είναι ο νους όταν κάνει την δίκη, τη δική του δηλαδή κάθε φορά, απόφαση, επεξεργασία για τα συμβάντα, για τις μορφές, για τα βήματα τα οποία βιώνουμε εμείς σαν άνθρωποι. Στην αρχή λοιπόν είναι το αποτέλεσμα, μετά, στην αρχή είναι λοιπόν η αιτία, μετά είναι, θα λέγαμε, η διαδικασία
και μετά είναι το αποτέλεσμα. Και εμείς εδώ σαν άνθρωποι για να ζούμε σε αυτές τις διαστάσεις, τι μαθαίνουμε? Μαθαίνουμε την διαδικασία. Επειδή εμείς κοιμόμαστε πάνω στη διαδικασία, γι' αυτό λέμε τις περισσότερες φορές ότι χρειάζεται η εγρήγορση στη ζωή για να δούμε πώς η ζωή κυλά, δεν μαθαίνουμε τη διαδικασία. Άρα, ταυτισμένοι με την υπνηλία θα λέγαμε, ή τη γοητεία ή τη μηχανικότητα, τις περισσότερες φορές εκ του αποτελέσματος ψάχνουμε να βρούμε την αιτία. Τις περισσότερες φορές όμως χάναμε την διαδικασία. Χάναμε όλη την συνειδητή επεξεργασία της μηχανικής που λειτουργεί η λογική μας. Ο άνθρωπος λοιπόν έχει πολλές λογικές αναλόγως στην κάθε συνείδηση που έχει ο καθένας, σε κάθε διάσταση την οποία είναι εργοποιημένη μέσα του. Παραδείγματος χάρη, όπως οι Ινδουιστές λένε για τα τσάκρα. Κάθε διάσταση που είναι εργοποιημένη, θα λέγαμε, μέσα μας λοιπόν, υπάρχει κάποια διαδικασία της μηχανικής που έχει αυτή η διάσταση. Άρα λοιπόν, φίλοι μου, πρέπει να καταλάβετε ότι η επεξεργασία, θα λέγαμε, που γίνεται, θα λέγαμε, από το νοητικό μας στον εγκέφαλό μας, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εμείς να μάθουμε εμπειρικά την διαδικασία για να καταλάβουμε, για να εννοήσουμε τον μηχανισμό. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει ο νους, για να μπορούμε εμείς να εννοήσουμε τον μηχανισμό κάθε φορά ανάλογα σε όποια διάσταση εμείς παίζουμε μέσα. Έτσι λοιπόν θα λέγαμε, για να το εννοήσουμε καλύτερα, ότι ήρθαμε εδώ ξέροντας ότι υπάρχει κάποια αιτία, ξέροντας ότι θα συμβεί ένα αποτέλεσμα, αλλά εμείς ήρθαμε να βιώσουμε τη διαδικασία σε αυτή τη διάσταση που ζούμε. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν καταλαβαίνουν ότι όσο αλλάζουν διαστάσεις και ανεβαίνουν πιο ψηλά, αντί να παίζουν τα πιο πολλά βήματα της διαδικασίας που παίζουμε εδώ στο φυσικό πεδίο, γιατί υπάρχει μεγάλη μορφοποίηση, όπως σας είπα, άρα και απόσταση και χρόνος, ξέρουμε λοιπόν να φύγουμε από τις μορφές, ότι η διαδικασία ελαττώνεται και είναι πολύ πιο γρήγορα να ενώσω την αιτία με το αποτέλεσμα. Θέλω, φίλοι μου, να τα κάνετε αυτά όσο πολύ μπορείτε εικόνα και να συγκεντρωθείτε για να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλός σας από αυτά που σας λέω. Η αιτία και το αποτέλεσμα είναι μία τελεία ξεδιπλωμένη σε γραμμή. Η αιτία και το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα είναι μία τελεία. Αλλά όταν υπάρχει διαδικασία, ξεδιπλώνεται και δημιουργεί ένα κύκλο και μετά γίνεται γραμμή. Όταν εμείς λοιπόν ξέρουμε ότι η αιτία κατά αποτέλεσμα είναι ένας κύκλος στην πραγματικότητα και μετά η διαδικασία, εμείς όταν τη βιώνουμε, γίνεται ο γραμμικός χρόνος και μετά αυτός ο κύκλος, όταν μπορεί και συμπυκνώνεται μέσα μας, τα λέγαμε, κάθε φορά που αλλάζουμε διαστάσεις, γίνεται τελεία. Αυτό το πέρα το πράγμα δουλέψει, το που σας είπα, σαν οραματισμό μέσα σας για να καταλάβετε την αιτία, τη διαδικασία και το αποτέλεσμα. Εδώ σαν άνθρωποι λοιπόν, σε αυτή τη διάσταση, ερχόμαστε να συλλάβουμε τη διαδικασία και να μάθουμε τους κανόνες του παιχνιδιού που είναι κάτω από μας κάθε φορά, ώστε να μπορούμε να τους φτιάχνουμε, να τους αλλάζουμε και να τις δημιουργούμε και να γινόμαστε θεοί κάθε φορά της διάστασης της οποίας παίζουμε. Άρα τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι από τον πόνο που έχουν, έτσι, επειδή τους λείπει και δεν τους μάθανε ότι πρέπει να ζήσουμε στην αρχή αισθηκτοδός τη διαδικασία, αλλά μετά συνειδητά τη διαδικασία της μηχανικής της ζωής μας, ώστε να μάθουμε τους κανόνες της ζωής μας, ώστε να μάθουμε πώς παίζεται το παιχνίδι της ζωής, είμαστε σαν ένας άνθρωπος που προσπαθεί και τον έχει μέσα ένα παιχνίδι χωρίς να ξέρει τους κανόνες. Είναι φυσικό μέχρι να κατανοήσει τους κανόνες ότι θα κάνει λάθη, ότι δεν ξέρει τα κόλπα, ότι δεν ξέρει πώς θα ελιχθεί. Αυτό περνάμε λοιπόν. Όμως έρχεται η στιγμή τώρα που μαθαίνουμε μέσω της συνειδητότητας που ανεβάζουμε από την εμπειρία της μηχανικής της διάστασης που παίζουμε, πώς να μπορούμε να γίνουμε βασιλιάδες. Η βάση του ήλιου, το κέντρο, ο ήλιος που ζήνει τη ζωή. Πώς μπορούμε να γίνουμε βασιλιάς, θα λέγαμε, της φύσης. Πώς μπορούμε εμείς να γινόμαστε δηλαδή αυτοί που μπορούν και ξέρουν τους νόμους και να δημιουργούν, έτσι, σαν θεοί στη διάσταση που ζουν. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, στην αρχή ήταν η φυσική διάσταση.
Και μάθαμε λοιπόν και βγάλαμε όπλα, φυσικά όπλα, έτσι, για να μπορούμε να δημιουργήσουμε τα εργαλεία. Έτσι, ανάλογα εργαλεία υπάρχουν στις υπόλοιπες διαστάσεις που υπάρχουν μέσα μας. Που αυτά τα εργαλεία λέγονται όλες αυτές τις σκεπτομορφές που φτιάχνει ο άνθρωπος για να μπορεί να δουλέψει με αυτά στις ανώτερες διαστάσεις. Εκεί θα βρούμε όλες τις εσωτερικές διδασκαλίες, όλες τις σκεπτομορφές, όλους τους Αγίους, όλα τα πνευματικά, όλα τα εθερικά, όλα αυτά που υπάρχουν, θα λέγαμε, στις υπόλοιπες διαστάσεις, που πολλοί άνθρωποι μέσω της φαντασίας τους δημιουργούν αυτά τα εργαλεία για να μπορούν να δουλεύουν σιγά σιγά, συνειδητά και στις υπόλοιπες διαστάσεις. Κάθε φορά που η ανθρωπότητα λοιπόν αναβαθμίζεται, φίλοι μου, τα εργαλεία αλλάζουν. Τώρα είμαστε σε μια καμπή της ανθρωπότητας, της οποίας ξεπερνάμε από μια διάσταση και πάμε σε μια άλλη διάσταση. Όταν λέμε ότι φεύγουμε από μια διάσταση και πάμε σε μια άλλη διάσταση, θέλω να καταλάβετε ότι δεν εξαφανίζονται τα πράγματα, αν και μερικά μπορούν να αλλάξουν μορφή, αλλά ενσωματώνεται η μία διάσταση σε μία άλλη. Τι θέλω να πω με αυτό? Όπως αν λέγαμε για την Ινδουιστική διδασκαλία για τα τσάκρα, όταν ανεβάζουμε κουνταλίνη και ενώνουμε τα τσάκρα, δεν είναι στην πραγματικότητα ότι φεύγουμε από το ένα και πάμε στο άλλο. Στην πραγματικότητα είναι ότι βάζουμε άλλη μία διάσταση μέσα στην πολυδιάστατη προσέγγιση της πραγματικότητας που έχουμε. Άρα θα λέγαμε λοιπόν ότι τώρα ξεκινάει και μπαίνει στη ζωή μας μία ακόμα διάσταση. Να γινόμαστε συνειδητοί, θα λέγαμε λίγο ακόμα στη ρευστότητα του χρόνου. Βλέπετε λοιπόν τώρα η ανθρωπότητα αρχίζει και αλλάζει. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν τη διαδικασία και όταν πειράξουμε τη διαδικασία είναι σαν να την κάνουμε ακόμα πιο γρήγορα. Όλο αυτό το πράγμα που λέγεται τεχνολογία είναι στην πραγματικότητα η τέχνη του λόγου κάθε φορά της διάστασης που έχουμε. Αν εμείς θέλουμε να μάθουμε την τεχνολογία, θα λέγαμε, στο φυσικό, ακολουθούμε την ακαδημαϊκή, θα λέγαμε, επιστήμη, εν πάση περιπτώσει. Αν θέλουμε εμείς να μάθουμε μια τεχνολογία στο ενεργειακό κομμάτι, αν θέλουμε να μάθουμε μια τεχνολογία στο ψυχολογικό κομμάτι, έτσι βλέπετε ότι στην πραγματικότητα μπορούμε να παίζουμε σε διαφορετικές διαστάσεις αναλόγως την τεχνολογία που έχει αναπτύξει ο κάθε ένας μέσα του. Όπως στην τεχνολογία οι επιστήμονες το κάνουν με τα πειράματα, με έρευνες, με δοκιμές, έτσι ακριβώς, φίλοι μου, υπάρχει και η εσωτερική τεχνολογία, που είναι η επιστήμη, θα λέγαμε, των πειραμάτων, έτσι, των εμπειριών, των άμεσων που έχουμε μέσα μας, των δοκιμών που κάνουμε, έτσι, και των εργαλείων των οποίων φτιάχνουμε στα εσωτερικά σώματά μας. Και κάθε φορά σας λέω εσωτερικά σώματα, γιατί κάθε φορά που η συνείδησή μας αρχίζει και γίνεται ενεργοποιημένη σε κάθε διάσταση, έλκει, θα λέγαμε, τη σκόνη ή την ύλη της κάθε διάστασης για να μπορεί να φτιάξει έναν εαυτό, παύλα παρατηρητή, που θα μπορεί να παρατηρήσει την υπόλοιπη διάσταση που βρίσκεται μέσα. Μαθαίνοντας από αυτόν τον εαυτό παρατηρητή τη μηχανική της διάστασης, γινόμαστε θεοί και κατέχουμε μετά την ίδια τη διάσταση. Γι' αυτό, φίλοι μου, σας λέω ότι κάθε φορά που αναβαθμίζεται κάποιος άνθρωπος υπάρχει μια ιεραρχία και του δίδονται συγκεκριμένες δυνάμεις σε κάθε άνθρωπο που έχει συγκεκριμένη γνώση και έχει αναβαθμιστεί και έχει συνειδητοποιήσει τις ανώτερες διαστάσεις. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι κάθε φορά εμείς που παίρνουμε, θα λέγαμε, αξιώματα και γινόμαστε αξιωματικοί, η ίδια η φύση μας δίνει, εκτός από τα αξιώματα, μια διαφορετική αποστολή για την οποία εμείς βρισκόμαστε και παίζουμε. Θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, και είναι σημαντικό ότι όπως το σκάκι, τα πιονάκια έχουν διαφορετική αξία για αυτούς που ξέρουν να παίζουν σκάκι με το άλογο, τον αξιωματικό, τον πύργο και τη βασίλισσα. Έτσι, κάθε φορά που εμείς γινόμαστε συνειδητοί και γινόμαστε διαφορετική ρόλη στο μέγα έργο, έχουμε εξουσίες. Εξουσίες που μπορούμε να δουλέψουμε στα ανώτερα τμήματα που τα αποτελέσματα θα φανούν στον υλικό κόσμο. Εξουσίες που μπορούμε να δουλέψουμε αόρατα και τα αποτελέσματα να φανούν στον υλικό κόσμο. Εξουσίες που μπορούμε να δουλέψουμε, θα λέγαμε, όχι μόνο αόρατα αλλά και πιο γρήγορα και τα αποτελέσματα θα φανούν στο φυσικό κόσμο. Βλέπετε λοιπόν τον παιχνίδι των εξουσιών είναι να μπορούμε λοιπόν να δημιουργούμε, αφού είμαστε έξω από την ουσία, έξω από το κέντρο, κάθε φορά τη δική μας λογική, ανακαλύπτοντας τη μηχανική όλων των επιπέδων που ζούμε. Όπως αυτό, φίλοι μου, το κάνουμε, όπως σας εξήγησα τώρα στον κοσμικό νου,
και όπως το κάνει, θα λέγαμε, η επιστήμη, έτσι ακριβώς συμβαίνει και στο ψυχολογικό κομμάτι μέσα μας, εάν θέλουμε να ασχοληθούμε. Ακριβώς σε κάθε διάσταση εμείς που γινόμαστε συνειδητοί, είτε είναι η διάσταση του εξωτερικού ρόλου, της παπαγαλίας που έχουμε, είτε είναι η διάσταση μέσα του πιο κρυφού, θα λέγαμε, ρόλου, είτε είναι η διάσταση έτσι μέσα μας των αρχετύπων των οποίων παίζουμε ή της ψυχολογικής μας, θα λέγαμε, πορείας, μπορούμε και καταλαβαίνουμε, καθώς γινόμαστε κύριοι της ψυχολογίας μας, αναλόγως τα επίπεδα, θα λέγαμε, του νου που ενεργοποιούνται μέσα στο ψυχολογικό μας, θα λέγαμε, πεδίο, να μάθουμε καλύτερα τον εαυτό μας, τη μηχανική της ψυχολογίας μας. Εδώ θα δώσουμε την έννοια του σταυρού και να καταλάβουμε ότι ο σταυρός, γιατί αυτό το σύμβολο είναι πολύ αρχαίγωνο, βεβαίως και πριν τον χριστιανισμό, και μπορούμε να πούμε βάσει αυτού του πολυδιάστατου συμβόλου δύο πραγματάκια. Κάθε φορά η κάθετη, θα λέγαμε, γραμμή συμφωνίζει όλη την διαδρομή από την πηγή των διαστάσεων μέχρι, θα λέγαμε, έξω. Οι διαστάσεις συμβολίζονται με τα φωνήεντα. Τα φωνήεντα είναι η φωνή εν που έχουμε μέσα μας. Η φωνή, το φως, η δόνηση. Είναι το φωνή εν που έχουμε μέσα μας. Από εκεί βγαίνουν οι εσωτερικές φωνές, ο εσωτερικός κραδασμός. Το αφωνή εν. Και σε κάθε φωνή εν, όπως είναι μια οκτάβα, όπως είναι τα χρώματα της ρίδας, όπως είναι μια οκτάβα κοινότητας μουσικής, σε κάθε φωνή, σε κάθε διάσταση, τι έχουμε, τα σύμφωνα, που είναι οι συμφωνίες. Εκεί ο συγχρονισμός, ο οποίος παίζονται εκεί πέρα όλες αυτές οι συμπεριφορές και τα σενάρια που σας είπα. Οπότε έχουμε φωνήεντα και σύμφωνα κάθε φορά. Αυτό το θέμα του σταυρού λοιπόν μας δείχνει ότι σε κάθε διάσταση τι μπορούμε να κάνουμε, συμφωνίες. Σε κάθε διάσταση μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικότητες και επίσης να εξελιχθούμε πάνω σε αυτές τις διαστάσεις. Όταν εμείς λοιπόν έχουμε όλοι θα λέγαμε την ενέργεια για κάποιο καιρό, για κάποιους κοσμικούς κύκλους ή για μία ημέρα ή για μία ζωή ή για μία εσάρκωση και την αναλώσουμε σε μία, θα λέγαμε, μόνο οριζόντια γραμμή, σε μία διάσταση, είναι φυσικό ότι έτσι δεν αναβαθμιζόμαστε προς τα πάνω, αλλά αναβαθμιζόμαστε οριζοντίως. Ένα παράδειγμα, θα λέγαμε, είναι αν εμείς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεκινάμε και αναβαθμίζουμε μόνο το φυσικό μας σώμα. Το ομορφαίνουμε, το καλοποιούμε, κάνουμε γυμναστική. Είναι ένα επίπεδο, μια οριζόντια γραμμή που ανήκει, θα λέγαμε, στο πρώτο τσάκρα ίσως. Αυτή η οριζόντια γραμμή, αν αναλώσουμε όλη την ενέργεια εκεί πέρα, είναι φυσικό ότι εκεί μπορούμε να εξελιχθούμε και να το φτάσουμε σε ένα έδος τελειότητας. Αλλά η μεσότητα και το μέτρο είναι να το κάνουμε μέχρι εκεί που μας βολεύει περισσότερο, ώστε κάθε ενέργεια πέραν από αυτό το βόλεμα να τη χρησιμοποιήσουμε για να έχει την άνοδο. Και αυτή είναι η έννοια της κουνταλίνη και το τσάκρα. Κάθε φορά λοιπόν πάμε στην δεύτερη οριζόντια γραμμή, θα λέγαμε, ας πούμε από το δεύτερο τσάκρα, στο πρώτο τσάκρα πάμε στο δεύτερο, αρχίζουμε, θα λέγαμε, και οριμάζουμε, όπως το φυσικό σώμα που το γυμνάζουμε, κάνουμε τα βάρη και το καλοποιούμε και γυμνάζουμε το συγκινησιακό μας σώμα, φίλε μου. Αυτό το συγκινησιακό μας σώμα, έτσι, πώς γυμνάζεται με τις σχέσεις, με όλα αυτά τα πράγματα που έχετε, με τους πόνους, τα δάκρυα, με το ψυχολογικό μας, θα λέγαμε, κομμάτι. Έτσι λοιπόν, για να μην τα πολυλογώ, αφού έχουμε φτιάξει εκεί πέρα ένα συγκεκριμένο μέτρο ώστε να μας βολεύει να επικοινωνούμε σωστά, τα λέγαμε, σε αυτή τη διάσταση και να αντικατέχουμε, δεν χρειάζεται να λώνουμε άλλο ενέργεια να το αναπτύξουμε παραπάνω, αλλά κρατάμε την ενέργεια που περισσεύει και πηγαίνουμε στον νοητικό, θα λέγαμε, τσάκρα, θα λέγαμε, το τρίτο, για να μπορούμε να αποκτήσουμε εκεί πέρα, έτσι, την ατομικότητα, θα λέγαμε, έτσι, τα σχέδια, το μέλλον, να μπορούμε να εκφραζόμαστε σαν ατομικότητες, θα λέγαμε, μέσα στον κόσμο. Εκεί λοιπόν πάλι μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω της δικής μας ατομικότητας, της δικής μας εγωικής κατάστασης σαν άνθρωπος, όχι παραπάνω και να φτάσουμε στον εγωισμό, αλλά να δημιουργήσουμε ένα μέτρο ανάμεσα στο εγώ μας και στο σύνολο, ώστε μετά να ανέβουμε στο τσάκρα, θα λέγαμε, της καρδιάς και να μπούμε στη συμπαντική ένωση. Αυτό ακριβώς το πράγμα θέλω να σας δώσω να καταλάβετε, για να ξέρετε με όλη αυτή την αφήγηση που σας έκανα, πώς χρειάζεται εμείς μέσω της εμπειρίας και της διαδικασίας και της μηχανικής κάθε διάστασης εσωτερικής ή εξωτερικής, να μπορούμε εμείς να κρατάμε την ανάλογη ενέργεια, ώστε να μας μένουν αποθέματα για να μπορούμε να αναβαθμίζουμε τον εαυτό μας. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι ορισμένα πράγματα όπως αυτά που σας λέω είναι συγκεκριμένες εσωτερικές διδασκαλίες για την πρόωρη αναβάθμιση μερικών ανθρώπων,
Παρ' όλα αυτά όμως, το συλλογικό δεν λειτουργεί με την ίδια ταχύτητα. Επομένως, πάρα πολλοί άνθρωποι με εξουσίες λειτουργούν για το ατομικό τους καλό, άλλοι άνθρωποι με εξουσίες λειτουργούν για το συλλογικό καλό. Όμως, έχουν συλλάβει και οι δύο την έννοια της μηχανικής του ανθρώπου, του κόσμου, του σύμπαντος, της γης και τα υπόλοιπα. Την κοσμική κουνταλίνη, θέλω να πω, και μετά ως αναλογία την δική μας ανθρώπινη κουνταλίνη μέσα στο δικό μας σώμα. Λοιπόν, έτσι για τη νέα σεζόν να σας δώσω κάτι έτσι λίγο ενεργοποιημένο, λίγο να ενεργοποιηθούν λοιπόν, είπαμε λίγο η κεφαλή μας, έτσι. Και μετά από αυτό, θα λέγαμε τον πρόλογο, θα ήθελα να ξεκινήσετε να γράφετε τα θέματα, τις ερωτήσεις για να μπορούμε να μεταδώσουμε και να επικοινωνήσουμε πάνω στο δικό σας θέμα που σας απασχολεί, φίλοι μου. Έτσι, λοιπόν, για να ξεκινήσουμε εδώ. Λέει Γεωργία, διαλογισμός και διατροφή τι σχέση έχουν. Λοιπόν, όταν εμείς αναβαθμίζουμε την ενέργεια έξω από τη μορφή, μπορούμε να συσχετιστούμε με όλα. Μπορεί μέσα στον κόσμο της μορφής και των ερμηνεών που έχουμε δώσει εμείς, δύο πράγματα να είναι τελείως μα τελείως, θα λέγαμε, να μην έχουν σχέση όπως λέμε. Όμως όταν εμείς φεύγουμε από τη μορφή και πάμε στην ενέργεια, εκεί όλα συσχετίζονται γιατί όλα καταλήγουν στο ένα, θυμηθείτε. Κάθε φορά που φεύγουμε από τα κλαδιά και πάμε στο κορμό, μπορούμε να δούμε στον κορμό ενωμένα όλα τα πράγματα. Έτσι. Επομένως, εγώ μπορώ να τα σχετίσω όπως χρειάζεται. Τι πρέπει να βρούμε λοιπόν, τη ρίζα της διατροφής και τη ρίζα του διαλογισμού. Αν λοιπόν ο διαλογισμός μας δείχνει τη λογική και με την έννοια του σταυρού που σας είπα, μπορούμε να γινόμαστε, να μαθαίνουμε τη μηχανική του φυσικού πεδίου, μέσω του διαλογισμού μπορούμε να συλλάβουμε τη μηχανική του φυσικού πεδίου, οπότε της βιολογικής μας κατάστασης. Έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένοι κύκλοι, θα λέγαμε, μέσα στον οργανισμό μας, που η διατροφή, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά συγκεκριμένοι κύκλοι χώνευσης, έτσι αφομοίωσης και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, μηχανικές δηλαδή, λογικές που υπάρχουν μέσα, αν αυτές τις λογικές τις εσωματώνουμε και τι λογική θα έχει και πώς μιλάει το σώμα μας για να έχουμε την καλύτερη, θα λέγαμε, απόδοση. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, πάνω στη μηχανική του σώματος αξίζει να πούμε ότι υπάρχει και μηχανική του ζωτικού σώματος και πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με το ζωτικό σώμα γιατί αυτά τα δύο πάνε μαζί. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες τροφές που ανήκουν στις λογικές, έτσι, ορισμένων λογικών που έχουμε και διαστάσεων μέσα στη φυσική πραγματικότητα. Είναι άλλο όταν μιλάμε για λογική για να μπορούμε να αναπτύξουμε, θα λέγαμε, την ψυχολογία και να ανεβάσουμε ενέργεια, χρειάζονται συγκεκριμένες μορφές. Για να μιλήσουμε για, για τα τέσσερα τάτβας ή τις τέσσερις τροφές που αναλογούν στα τέσσερα στοιχεία της φύσης, όπως μπορούμε να πούμε ότι τα σταφύλια και τα φρούτα είναι για τον αέρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα δημητριακά είναι για τη γη, τα ψάρια για το νερό και έτσι κάθε φορά, τι ξεχάσαμε, τις φωτιάς που είναι το κόκκινο κρέας. Έτσι τα ξέραμε λοιπόν μέσα μας να ισορροπήσουμε τις ενέργειες, καθώς αυτό το πράγμα που θέλουμε να ερεμήσουμε για να το καταλάβουμε ή να το ενεργοποιήσουμε για να το καταλάβουμε, να μπορούμε να το χειριστούμε όταν του δίνουμε ενέργεια, να το βγάζουμε προς τα έξω για να κάνουμε τα πειράματά μας πάλι σε αυτό το πράγμα. Όταν θέλουμε να γίνουμε πιο ήπιοι σε αυτά τα πράγματα που σας είπα, πρέπει να ελαττώνουμε τις τροφές εκείνες που μας ενεργοποιούν τα ανάλογα τάτβας, τα ανάλογα στοιχεία μέσα μας. Όταν θέλουμε εμείς να τα ενεργοποιήσουμε για να μπορούμε να δουλέψουμε με αυτά, να τα βγάλουμε προς τα έξω, τρώμε ανάλογες μορφές για να μπορούμε, θα λέγαμε, να ενεργοποιηθούν και να τα δούμε και να τα αναλύσουμε. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, που να φτάσει στην κάθαρση, θα λέγαμε, πρέπει να κόψει, θα λέγαμε, τις παχυλές, θα λέγαμε, ύλες και να δουλέψει ίσως λίγο με το ψάρι ή με τα φρούτα και τα λαχανικά. Ένας άνθρωπος που θέλει όμως να μάθει μηχανική τον εγώ του, είναι φυσικό να θέλει να δουλέψει τρώγοντας ακόμα κόκκινο κρέας για να εμβαθύνει και να ενεργοποιηθούν, έτσι, οι διάφορες, θα λέγαμε, τα διάφορα πάθη και ορμές μέσα του. Θέλω να καταλάβετε ότι όταν μιλάμε για επιστημονική εσωτερική διδασκαλία, φεύγουμε από την πολικότητα και τον συναισθηματισμό, τον εγωισμό. Κοιτάμε τα πράγματα έτσι μια ανώτερη λογική της κατάστασης, της εμπειρίας, της ψυχικής. Όταν εννοούμε ψυχική εμπειρία, εννοούμε, φίλοι μου, ότι μιλάμε για την επιστήμη την κοσμική. Η ψυχή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά, θα λέγαμε, λειτουργεί σαν επιστήμονας. Θέλει να παίρνει εμπειρίες, να μάθει, να γνωρίσει, να μπορεί να συλλάβει όσο πιο πολύ μπορεί και να μεγενθύνει όλη αυτή τη βιβλιοθήκη την κοσμική που διατηρεί, θα λέγαμε, μία ψυχή.
ανθρώπινη και μετά μια πλανητική και μετά μια γαλαξιακή. Καταλάβατε. Όταν κοιτάμε από εκεί πέρα, όλα τα πράγματα λειτουργούν για να πάρουμε την εμπειρία. Γι' αυτό έχει φταχτεί όλος ο κόσμος. Για να μπορούμε να πάρουμε την εμπειρία κάθε φορά, τι σας είπα, του σώματος που δημιουργούμε, που είναι ο παρατηρητής, γιατί χωρίς παρατηρητή δεν υπάρχει εμπειρία, έτσι, του περιβάλλοντος που υποτίθεται είναι ο υπόλοιπος εαυτός από τον παρατηρητή το οποίο έχουμε φτιάξει. Βλέπετε λοιπόν υπάρχουν και πολλά μυστικά πάνω στο θέμα της διατροφής και του διαλογισμού. Γιατί χωρίς διαλογισμό, στην πραγματικότητα, φίλοι μου, δεν μπορούμε να συλλάβουμε και να επεξεργαστούμε και να κυριαρχήσουμε, όταν το λέω δηλαδή με τη γνώση, πάνω σε κάτι, να γίνουμε θεοί πάνω σε κάτι. Μόνο με τον διαλογισμό μπορούμε να γίνουμε θεοί πάνω σε κάτι και να μετασχηματίσουμε τις ενέργειες. Αλλά το διαλογισμό που σας είπα εγώ, όχι το meditation απλά ή τους οραματισμούς που κάνουν. Okay? Αυτά γίνονται για άλλο πράγμα. Κάθε οραματισμός αναλόγως τη έκφραση και τη δόνηση μας κατεβάζει. Τι εννοώ με αυτό? Όταν θα κάνουμε τους συνειδητούς οραματισμούς, είναι τους κάνουμε γιατί μπορεί μέσα από αυτά τα σενάρια που φανταζόμαστε, που οραματιζόμαστε, που δεν τα βρίσκουμε εδώ στην καθημερινότητά μας, τότε χρησιμεύουν οι συνειδητοί οραματισμοί. Επειδή αυτά τα σενάρια δεν τα παίζουν στην πραγματικότητα οι άνθρωποι, τι κάνουμε? Κάνουμε συνειδητούς οραματισμούς για να πάμε σε ένα πεδίο ώστε αυτά τα σενάρια να μας παίρνουν τονίσεις μέσα μας που στην καθημερινότητα δεν μπορούμε να τις κατέχουμε γιατί ταυτιζόμαστε πολύ με τις ηλικές μας σκέψεις. Θέλω να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα για να ξέρετε πού πάτε και τι κάνετε, γιατί ζούμε στον κόσμο της άγνοιας και του μπερδέματος. Οι πληροφορίες από παντού είναι τόσες πολλές που δεν υπάρχει τάξη στις πληροφορίες. Και γι' αυτό γίνεται ένα μεγάλο τραλαλά και ζούγκλα αυτόν τον καιρό, ειδικά στον χώρο που ασχολούμαστε εμείς, δηλαδή τι, όλο αυτό το πράγμα των εσωτερικής απόκρυπης, θα λέγαμε, επιστήμης, αόρατης, ενεργειακής, θα λέγαμε, έτσι, επεξεργασίας των πραγμάτων. Λοιπόν, προχωράμε στην άλλη ερώτηση. Για να δούμε εδώ γιατί. Τι προστασία λέει μπορούμε να έχουμε κατά τη διάρκεια του διαλογισμού καθοδηγητή? Λοιπόν, αυτό δεν χρειάζεται να τα απαντήσω, Γεωργία, ήδη απάντησα. Έχεις διαφορετική ερμηνεία για την έννοια του διαλογισμού. Μόλις σου εξήγησα τι είναι ο διαλογισμός, οπότε ακυρώνεται και η ερώτηση. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε άλλες ερωτήσεις? Βλέπουμε τίποτα? Γράψτε, παιδιά, άμα θέλετε για κάποιο θέμα, γιατί αν δεν έχουμε ερωτήσεις, θα αναγκαστώ να σας ξαναμιλάω εγώ για μία ώρα. Έτσι, οπότε, κανονίστε. Λοιπόν, άντε να πούμε κάτι άλλο. Το τελευταίο καιρό μου είχαν απασχολήσει ορισμένα πράγματα που ακούω, γιατί ακούω συνέχεια μονόπλευρες πλευρές, μονόπλευρες θα λέγαμε απόψεις, με την έννοια να αντιστοιχούν σε μονόπλευρες, θα λέγαμε, ερωτήσεις και πιέσεις μερικοί άνθρωποι που περνάνε. Κάθε φορά πολλοί άνθρωποι μπαίνουν στο θέμα του θήτη ή του θύματος και αναγκαστικά τους έρχονται απαντήσεις οι αντίθετες για να βγουν από αυτό το ρόλο. Θέλω όμως, παιδιά, από εσάς να ακούω κάθε φορά όταν βγάζετε και όταν διαβάζετε κάτι, να μπορείτε να δίνετε και τις δύο πλευρές στο νόμισμα. Παραδείγματος χάρη τώρα, ακούω πολλές φορές να μην έχουμε προσδοκίες. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε προσδοκίες. Οι προσδοκίες θα υπάρχουν μέσα σας γιατί είναι η κατεύθυνση που δίνετε, έτσι, σε κάθε πράγμα, η προτίμησή σας. Αυτό που δεν πρέπει σε εισαγωγικά να κάνουμε είναι όταν οι προσδοκίες μας δεν συμβαίνουν να μπορούμε να τα αποδεχόμαστε. Δηλαδή με λίγα λόγια μερικοί λένε ορισμένα πράγματα, λες και εσείς δεν είστε άνθρωποι και πάνε να κυρώσουν ορισμένες λειτουργίες σας με το έτσι θέλω. Οι λειτουργίες υπάρχουν για κάποιο λόγο. Επειδή εσείς για κάποιο λόγο δεν ξέρετε να τις χειρίζεστε, δεν πάνε να τις πετάμε. Υπάρχουν για κάποιο λόγο. Βλέπετε όπως οι άνθρωποι ξεκινάνε και λέμε τις περισσότερες φορές, παραδείγματος χάρη, με το βιασμό του σώματος. Πολλοί άνθρωποι βιάζουν το σώμα με τα τατουάζ, με τα σκουλαρίκια, τα καρφιτσώνουν από εδώ, το κάνουν, νομίζουν ότι έχουν μια διαφορετική άποψη για το σώμα τους και ότι μπορούν να έχουν να δώσουν μια νέα τέχνη. Στην πραγματικότητα όμως, πολλές φορές, είναι επειδή το βεβηλώνουν, γιατί δεν έχουν καταλάβει την αξία που έχει το σώμα το ανθρώπινο, γιατί είναι ιερό. Είναι το πιο πολυτιμότερο μηχάνημα και όργανο που έχει συμβεί. Αν εμείς δεν μπορούμε να συλλάβουμε
για ποιο λόγο έχει δημιουργηθεί έτσι όπως είναι και κοιτάμε συνέχεια να τον τίνουμε, να το κάνουμε, να το πειράζουμε, να το φτιάχνουμε με την έννοια του καλοπισμού όπως εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά αρχίζουμε να το αποκόβουμε από ορισμένες ιδιότητες που έχει, βλέπετε ότι δεν έχουμε συλλάβει τη μηχανική του σώματος. Παραδείγματος χάρη, τις περισσότερες φορές, πολλοί άνθρωποι μου λένε για το ενεργειακό πεδίο. Το ενεργειακό πεδίο, όταν πάμε να δουλέψουμε εκβατικά, είναι φυσικό να μην έχει μέσα το ηλεκτρομαγνητικό, θα λέγαμε, κομμάτι. Επομένως, όταν θες να κάνεις ένα μοριακό προγραμματισμό, θα λέγαμε, μέσα, είναι φυσικό να ξέρεις ότι δεν πρέπει πάνω σου να υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία. Ακόμα τις περισσότερες φορές και τα σφραγίσματα που βάζετε στα δόντια σας μπορούν και σας μετατρέπουν όλο το μαγνητικό σας πεδίο. Αν θες να κάνεις ένα μοριακό προγραμματισμό, είναι φυσικό να μην πάρουν μεταλλικά αντικείμενα γιατί φεύγουμε από το ηλεκτρομαγνητισμό. Έχει διαφορετικά πράγματα. Τις περισσότερες φορές που βλέπω λοιπόν ανθρώπους να βάζουν σκουλαρίκια, αυτά, ιστορίες, αυτά τα δαχτυλίδια, χωρίς να ξέρουν τη συνέπεια που έχουν πάνω σε αυτά τα πράγματα, και απ' την άλλη μου λένε ότι ασχολούνται και ασχολούνται με άβρες και βιομαγνητισμούς και τέτοια πράγματα, καταλαβαίνετε πόση άγνοια υπάρχει και πόσο πολλοί προσπαθούν να κάνουν πράγματα χωρίς να έχουν γνωρίσει όμως ακόμα τη μηχανική του σώματος. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν, φίλοι μου, ότι αν θέλετε να μάθετε πραγματικά να χειρίζετε κάτι, πρέπει να το μάθετε καλά. Και όταν είμαι να το μάθετε καλά, να το μάθετε σαν εαυτό. Μόνο όταν μάθουμε κάτι σαν εαυτό, πάβει να είναι ξένο από εμάς. Γιατί πολύ απλά, στην πραγματικότητα, τον εαυτό μας δεν μπορούμε να τον δούμε. Όταν εμείς λέμε το κεφάλι μου, το δόντι μου, το αυτί μου, σημαίνει ότι είναι κάτι άλλο που παρατηρεί το κεφάλι μου, το δόντι μου, το αυτί μου. Αυτό που πραγματικά είναι μία συνείδηση ή είναι ενσωματωμένη με εμένα, δεν μπορώ να το παρατηρήσω. Πρέπει να είναι κάτι εκτός για να μπορώ να το παρατηρήσω. Όταν όμως κάτι είναι, θα λέγαμε, σωματωμένο με μένα, την ώρα που τρέχω, δεν λέω τρέξε πόδι, άκου αυτή, κοίτα μάτι, εκείνη την ώρα που τρέχω και θέλω να κοιτάξω, λειτουργώ σαν ένα, σαν μονάδα. Και αυτόματα, βλέπετε, είναι η πλήρη συνεργασία, γιατί δεν υπάρχει αποκοπή. Όταν όμως εγώ κάτι δεν το έχω μάθει, είναι φυσικό ότι εγώ δεν το έχω ενσωματώσει μέσα μου. Και μόνο όταν κάτι το ενσωματώσω, μπορώ να το νιώσω σαν ένα με μένα και να ακούει και να βρίσκεται κάτω από τη συνείδησή μου, κάτω από τις διαταγές μου. Διαταγές μου, η ταγή. Okay, το καταλαβαίνουμε αυτό, φίλοι μου. Είναι σημαντικό να ακούτε και να ξεκαθαρίζετε στο μυαλό σας από αυτά που σας λέω πολλά μπερδεμένα πράγματα που το κάνετε λόγω έλλειψη εγρήγορσης. Όταν σχηματίσετε μια εγρήγορση, σημαίνει ότι δεν έχετε κενά στην αντίληψή σας της πραγματικότητας. Όταν λέω ότι οι άνθρωποι κοιμούνται στην πραγματικότητα, είναι ότι έχουν κενά. Όταν έχουν κενά, αντιλαμβάνονται μόνο εκείνα τα πράγματα που η συνείδησή τους είναι ξύπνια. Γι' αυτό κάποιον να τον ρωτάς και του λες ποιος είσαι, έχει άλλη ιδέα για τον εαυτό του. Και όταν πας να του πεις δύο πραγματάκια, είναι φυσικό θα υπερασπιστεί αυτή την ιδέα, γιατί είναι τόσο σίγουρος όσο η συνείδησή του το επιτρέπει. Κάθε φορά λοιπόν που ο άνθρωπος λειτουργεί σε hertz, να ξέρετε ότι υπάρχει σε κύκλους λοιπόν ένα φως, ένα κενό. Ένα φως, ένα σκοτάδι. Γι' αυτό λοιπόν λειτουργούμε σε hertz. Κάθε φορά λοιπόν που ανεβαίνουν τα hertz, σημαίνει ότι συνέχεια λοιπόν το φως, μέχρι που στο τέλος μονομοποιείται το φως και έχετε 100% συνείδηση ότι δεν συμβαίνει. 100% εγρήγορση στο εδώ και τώρα. Τις περισσότερες φορές που οι άνθρωποι χάνουν τις διαστάσεις μέσα τους, δεν λειτουργούν στο εδώ και τώρα, επομένως δεν μπορούν να παρατηρήσουν τα συμβάντα της ζωής. Λένε ότι ζουν τη ζωή, αλλά ζουν μόνο κάθε φορά όταν είναι ξύπνοι τη ζωή. Την άλλη φορά ζουν τα όνειρά τους. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι ορκίζονται ότι πραγματικά αυτό που νιώθουν είναι το σωστό, αλλά δεν είναι το μόνο. Αυτό που νιώθουν είναι αληθινό, αλλά δεν είναι το μόνο. Τις περισσότερες φορές βλέπετε ότι όλοι ξέρουν, λένε, τον εαυτό τους, αλλά στην πραγματικότητα βλέπω κάθε φορά τους ανθρώπους σε πόση πνηλία είναι και λόγω της εγρήγορσής μου, τι κάνω, τους βοηθάω μέσα από τα κενά που εγώ εκείνη την ώρα έχω εγρήγορση, να τους βοηθήσω τι να κάνουν, να σχηματίσουν την τάξη και τη λογική. Μια τάξη και μια λογική λοιπόν που θα μας δώσει μια ωραία αυτοπεποίθηση και δύναμη και ενσωμάτωση, άρα και συλλογικότητα μέσα μας, έρχεται μόνο όταν κλείσουμε τα κενά και μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τη μηχανική πάλι που σας λέω του εαυτού μας. Γι' αυτό καλούμε τον άνθρωπο να ενεργοποιηθεί λίγο στην εγρήγορση, στη συγκέντρωση και όχι σε αυτή την, θα λέγαμε, χωρίς μέτρο φαντασία που έχει. Περισσότεροι που ασχολούνται αυτόν τον καιρό με αυτά τα πράγματα έχουν μια υπερφαντασίωση. Τόσο πολύ που είναι σαν ψυχοπαθείς. Λένε πράγματα ό,τι να είναι, όπου να είναι. Επειδή αχαλήνουν τη φαντασία τους,
δημιουργεί εργαλεία για να μπορούν να συλλάβουν κάτι, μόνο που δημιουργεί τόσο πολλά εργαλεία, που στο τέλος τα ίδια εργαλεία που δημιουργούν δεν μπορούν να τον βοηθήσουν να φτιάξει, θα λέγαμε, αυτό που πρέπει να φτιάξει. Είναι πιο ωραία να έχετε ένα εργαλείο και να δουλεύει, παρά 10 εργαλεία και να μπερδεύεστε και να μην μπορείτε να κάνετε δουλειά. Λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν, για να δούμε άλλες ερωτήσεις. Εδώ λέει η Ελπίδα, κάτσε την Ελπίδα να την ανοίξω, πιο καλά να κάνεις copy-paste με τα γράμματα, γιατί έτσι, πώς εξηγείται κάποιες φορές να νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα σχετικά με τον εαυτό μας, τα γεγονότα και τη ροή. Ενώ πιο πριν η αυτοπαρατήρηση λειτουργούσε έντονα και υπήρχε αίσθηση εξέλιξης. Τις περισσότερες φορές, φίλοι μου, για να δείτε εσείς με τα μάτια σας την εξέλιξη, πρέπει να έρθει η εξέλιξη να συμβεί κάτω από το πεδίο που εσείς την αντιλαμβάνεστε. Όπως το κρασί ζυμώνεται, θα λέγαμε, μέσα στο σκοτάδι και στα βαρέλια, οι περισσότερες ζυμώσεις γίνονται στο υποσυνείδητό σας, όχι στο συνειδητό σας. Στο συνειδητό σας καμιά φορά βλέπετε τσακ, θα λέγαμε, όταν έχετε φωτιστεί, θα λέγαμε, πάνω, αφού έχει γίνει η ζύμωση. Η ζύμωση όμως είναι μια διαδικασία, όπως σας εξήγησα, που όμως ακόμα δεν έχετε την αντιληπτικότητά της. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θέλω να πω, ότι τις περισσότερες φορές η εξέλιξη συμβαίνει ούτως ή άλλως. Οι ζυμώσεις μέσα σας συμβαίνουν ούτως ή άλλως. Απλά για να δεν τις εμπιστεύεστε ακόμα και τι θέλετε να τις δείτε. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να τις δείτε, αλλά όσο πιο πολύ γίνεστε ευαίσθητοι, τόσο πιο πολύ θα τις βλέπετε και τόσο μετά δεν χρειάζεται να τις βλέπετε και τόσο θα εμπιστεύεστε τη ζωή σας, ότι εξελίσσετε. Πολλοί άνθρωποι που τους κοιτάω έχουν αυτό το φόβο στην ίδια, μην πέσω, μην πέσω, μην πέσω, μην πέσω, μην πέσω, μην πέσω. Κάθε πέσιμο ποτέ δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο, άρα είναι σαν να πηγαίνετε έτσι προς τα πάνω, έτσι, κάθε φορά που πέφτετε και θα ξαναπέσετε. Γι' αυτό όλα λειτουργούν σε κύκλους, αλλά όχι στο ίδιο μοτίβο. Πάω ότι πηγαίνει προς τα πάνω ο κύκλος. Αυτό εννοούμε εξέλιξη. Η εξέλιξη δεν πάει καρφή, έτσι. Η εξέλιξη δουλεύει με κύκλους μέσα σας, με ζυμώσεις. Άρα κάθε φορά που εσείς στην εξέλιξή σας πηγαίνετε προς τα κάτω, θεωρείτε ότι δεν εξελίσσεστε. Εξελίσσεστε. Όμως εκείνη την ώρα είναι το κύμα εκείνο που θα σας φέρει πάλι στο ίδιο σενάριο να το περάσετε με μια άλλη συνείδηση. Αυτό δεν πάει να πει ότι πάτε πίσω. Ποτέ δεν πάτε πίσω. Δεν υπάρχει να πηγαίνετε πίσω. Είναι σαν να λέγατε η γη γυρίζει και ξαφνικά η γη θα γυρίζει από την άλλη πλευρά. Θα πηγαίνει πίσω. Θέλω λοιπόν να εννοούμε ορισμένα πραγματάκια ώστε να βοηθιόμαστε από αυτά τα πράγματα. Όχι να γινόμαστε σκλάβοι των αθασμένων ερμηνεών που πολλοί άνθρωποι λόγω παπαγαλίας και όχι ενσυνείδησης μοιράζουν στον κόσμο. Θέλω λοιπόν την πληροφορία που έρχεται σε εσάς να μην γίνεστε σκλάβοι των πληροφοριών αλλά να την κατέχετε, γιατί η πληροφορία είναι εργαλείο. Και θέλω να την νοείτε. Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να τις δούμε κάθε πληροφορία διπολικά. Κάθε πληροφορία διπολικά. Με την έννοια ότι θα μπορούμε να δούμε και τους δύο πόλους. Πού μας χρησιμεύει και ποιο είναι το υπερβολικό. Ποιο είναι το μειωμένο της και ποιο είναι το υπερβολικό της. Για να βρούμε το μέτρο. Έτσι, είναι σημαντικό να καταλάβετε κάθε πληροφορία και από τις δύο πλευρές. Okay, λέει η Κατερίνα, μισό λεπτό να ανοίξει, πόσο κατανοητό για την ψυχή επιστήμονα. Ω, ψυχή μου Πενελόπη, θέλεις να επίστασε. Σε τι σταμάτη. Βλέπετε ότι εμείς τώρα, φίλοι μου, επειδή σας είπα δεν έχουμε ακόμα γίνει βασιλιάς της διάστασης, των ανωτέρων διαστάσεων, επειδή ακόμα δεν έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι γίνει συνειδητή στο αιτιατό του σώμα, εκεί στο ψυχικό σώμα, που είναι μια ανώτερης μορφής νους, που αυτός δημιουργεί αιτίες συνέχεια, που οι αιτίες έχουν σαν αποτέλεσμα το φυσικό κόσμο, γιατί ο φυσικός κόσμος είναι το παρελθόν και όχι το παρόν. Θέλω να πω ότι το παρόν στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέμε εμείς μέλλον σαν άνθρωποι. Αλλά εκεί είναι το παρόν. Γιατί πρώτα εκδηλώνονται σαν αιτίες, και μετά σιγά σιγά κατεβαίνουν τις διαστάσεις και μετά εκδηλώνονται στο φυσικό κόσμο που ζούμε εμείς. Μετά, αφού εκδηλωθούν στο φυσικό κόσμο που ζούμε εμείς, τότε έρχεται βάσει των αισθήσεών μας στην αντιληπτικότητα τη δική μας. Οπότε αυτό που λέμε μέλλον στην πραγματικότητα είναι το παρόν. Και το παρόν είναι πάντα η αιτία. Έτσι, εμείς περιμένουμε όμως να το δούμε σαν αποτέλεσμα για να γίνει στο δικό μας υποτίθεται παρόν.
αλλά αυτό που ζούμε πάντα, φίλοι μου, να ξέρετε, είναι το παρελθόν. Ξέρω ότι μπερδεύεστε, αλλά αν το ξανακούσετε, θα ξεδιαλύνει στο μυαλό σας. Επίσης, αυτό που βλέπουμε πάντα στο διάστημα, έξω στον ουρανό, είναι πάντα το παρελθόν. Θέλω να καταλάβετε λοιπόν ότι ό,τι βλέπουμε στο διάστημα είναι το παρελθόν. Γιατί? Γιατί μόνο μετά από πάρα πολύ χρόνο και απόσταση το φως έρχεται τον άστρο να εκδηλωθεί σε εμάς. Έτσι? Οπότε αυτό που βλέπουμε πάντα είναι το παρελθόν σε εμάς που έχει συμβεί στον κόσμο, στο σύμπαν. Για να μπορούμε εμείς να κοιτάξουμε πραγματικά την κοσμική ώρα, πρέπει να πάμε στο γαλαξιακό λόγο, στον ηλιακό λόγο, έτσι, ή στον κοσμικό λόγο. Όλα τα υπόλοιπα είναι παρελθόν. Και τις περισσότερες φορές λοιπόν εμείς αυτό που κοιτάμε στο διάστημα είναι, θα λέγαμε, το παρελθόν. Εκεί, στις αποστάσεις που υπάρχουν πραγματικά τα άστρα, συμβαίνουν άλλα πράγματα, έτσι. Όμως πρέπει να τρέξει με ταχύτητα του φωτός, να έρθει εδώ πέρα το φως, για να δούμε εμείς. Παραδείγματος χάρη, ένα άστρο μπορεί να έχει σβήσει και εμείς θα το βλέπουμε για εκατομμύρια χρόνια. Έτσι. Λοιπόν, τι ήθελα λοιπόν να πω με αυτό. Ότι όταν εμείς δεν είμαστε συνειδητοί στην ψυχή, λέμε «Ω ψυχή μου», γιατί δεν έχει ενσωματωθεί με μας. Όταν εμείς δεν είμαστε συνειδητοί με το ανώτερο κομμάτι μας, τη λέμε «Ω ανώτερε αυτέ μου». Όταν εμείς δεν είμαστε συνειδητοί με το Θεό, λέμε «Ω εαυτέ μου». Και έτσι λοιπόν όλες οι διδασκαλίες λένε να είσαι ο δούλος του Θεού. Ποιανού Θεού? Του Θεού, του δικού σου. Μέσα, σε σένα, στο θεϊκό κομμάτι σου. Να είσαι δούλος, να τον υπακούς. Έτσι, αλλά ποιον? Κάποιον ξένο? Ξένος είναι για σένα γιατί ακόμα δεν έχεις ενσωματωθεί με αυτόν. Το καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Άρα κάθε φορά αυτό που λες λοιπόν, Κατερίνα, για την ψυχή που λέμε, για τον εαυτό μας, για τον επιστήμονα, για τον παρατηρητή, είναι κάθε φορά επειδή δεν έχει ενσωματωθεί. Όσο ενσωματώνεστε με τον εαυτό σας, όσο ενσωματώνετε με τον Θεό, όσο ενσωματώνετε δηλαδή με την ατομικότητά σας, με το είναι σας, τόσο δεν θα χρησιμοποιείτε όλα τα ενδιάμεσα fractals που έχετε φτιάξει σαν ξένους εαυτούς για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σαν εργαλεία για να έρθει σε εσάς η φώτιση, η σοφία, η βοήθεια, η γνώση κτλ. Κτλ, κτλ. Έτσι, θα το καταλάβουμε αυτό. Γι' αυτό με τη μάθηση, όταν το μάθεις κάτι καλά, γίνεται αυτό σου, τον σωματώνεις. Έτσι λοιπόν, μέσα μου εγώ έχω και τον Άγγελο, μέσα μου έχω και τον Θεό, μέσα μου έχω τον Αντώνιο αυτό, μέσα μου έχω όλη την αλυσίδα των πρισμάτων που από πριν κοίταγα και έλεγα κάτσε να ενσωματωθώ. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ενωθούμε και να γίνουμε η κλωστή που περνάει από όλες τις χάντρες μέσα στον κολλέ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εγρήγορση πώς ενεργοποιείται με διάρκεια. Λοιπόν, όταν θέλουμε να έχουμε καταρχήν την εγρήγορση, την καταλαβαίνουμε μόλις ξυπνάμε. Ο άνθρωπος ο κοιμισμένος δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι κοιμισμένος παρά μόνο όταν έχει ξυπνήσει. Άρα το παράδοξο είναι ότι μόνο εμείς όταν ξυπνάμε με εγρήγορση μπορούμε να καταλάβουμε ότι πριν κοιμόμαστε. Τις περισσότερες φορές λοιπόν τι κάνουμε, φίλοι μου? Βάζουμε ένα ξυπνητήρι μέσα μας. Αυτό κάνουμε. Σιγά σιγά ξυπνητήρια για να αντιλαμβανόμαστε πως είναι ο εαυτός μας στην εγρήγορση. Να συνηθίσει ο εαυτός μας πως είναι στην εγρήγορση, ώστε με λίγα λόγια να επανέρχεται. Δεν μπορούμε μέσα από τον ύπνο να ξυπνάμε, καταλάβατε. Ακόμα και αυτοί που λένε μέσα από τον ύπνο ότι ξυπνάω, είναι γιατί έρχεται ένα είδος εγρήγορσης. Από μόνο του. Αυτό λοιπόν έρχεται ανεβάζοντας συνείδηση. Κάθε φορά που εσείς μαθαίνετε τον εαυτό σας όλο και πιο πολύ στην εγρήγορση, έρχεται σιγά σιγά σαν κάτι να γίνει ρυθμός. Και όσο πιο μεγάλος ρυθμός γίνεται μέσα σας, τόσο πιο πολύ η εγρήγορση θα φαίνεται στην πραγματικότητά σας. Τα πάντα έτσι λειτουργούν, έτσι, με ρυθμούς. Λοιπόν, σε ποιο επίπεδο, λοιπόν, βλέπω εδώ μια ερώτηση. Λοιπόν, λέει η Φέλπη, ας πούμε, εντάξει, δεν βλέπω το κανονικά το όνομά της. Καλησπέρα λέει σε όλους, με λένε Λεάνθη, καλησπέρα Λεάνθη. Και ανακάλυψα πρόσφατα τα βίντεο. Τα βίντεο. Ήθελα να ρωτήσω αν τα εγώ προκύπτουν ύστερα από συνεχείς ματαιώς αυτοέκφρασης του παιδιού ή αν προϋπάρχουν και απλώς ενεργοποιούνται
αντίστοιχες πλευρές βάσει του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάθε εγώ μας, κάθε ρόλος, έτσι, είναι μια εντύπωση που έχει συμβεί όταν εμείς τα λέγαμε είμαστε καθαροί από εντυπώσεις. Υπάρχουν δύο πράγματα. Το πώς εμείς δεχόμαστε τις εντυπώσεις και οι ίδιες εντυπώσεις. Αυτά δημιουργούν κάθε φορά μέσα μας συγκεκριμένα εγώ. Κάθε λοιπόν εγώ ρόλος δημιουργείται αναλόγως το περιβάλλον που έχουμε, τις εντυπώσεις που παίρνουμε και αναλόγως το πώς είμαστε εμείς. Θα λέγαμε ένας άνθρωπος παίρνει διαφορετικές εντυπώσεις από ένα λουλούδι, από το ίδιο περιβάλλον. Όπως ένα ζώο παίρνει διαφορετικές εντυπώσεις από ένα άλλο ζώο, από το ίδιο περιβάλλον. Έτσι αναλόγως, έτσι, το γονιδιακό μας, δηλαδή παύλα από το DNA μας, παύλα από το ψυχικό μας, από την ψυχική μας διαδικασία που εκτυλίσσεται εδώ πέρα, βγαίνουμε και αναλόγως στις επιρροές του περιβάλλοντος δημιουργούνται μέσα μας τα εγώ ρόλοι. Okay? Μετά κατά πόσο εμείς τους αναπτύσσουμε, τους παίζουμε, τους λειτουργούμε αυτούς τους ρόλους, έτσι, έρχεται και να διαδικάζουμε συγκεκριμένα κάρματα μέσα από αυτούς τους ρόλους, να δημιουργήσουμε, να ενεργοποιήσουμε, να τα παίξουμε, να τα βιώσουμε και να τα θεραπεύσουμε μετά ή να δημιουργήσουμε καινούργια εγώ, παύλα, ρόλους. Να δημιουργήσουμε από τους δαίμονες, ευδαίμονες, έτσι, και να φτάσουμε σε μια ευδαιμονία λόγω της επιλογής που θα έχουμε κατακτώντας τους, συνειδητοποιώντας τους και ενσωματώνοντάς τους. Αντί να μας κατέχουν, να τους κατέχουμε. Okay. Δεν δυσκολεύομαι λίγο με τα βίντεο, γιατί μια φίλη μου, η Ελπίδα, μου στέλνει, επειδή δεν μπορούσε σήμερα ο Κώστας, αλλά μου τα στέλνει φωτογραφικά και έτσι με δυσκολεύει, δεν κάνει copy-paste τα γράμματα και καθυστερούμε λίγο. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Βλέπεις τίποτα άλλο, Ελπίδα, ή... Α, κάτσε να το μεγαλώσει. Είναι πάλι το πράγμα σε λεπτό, παιδιά, να ανοίξει. Λοιπόν, σε ποιο επίπεδο σταματάει η επιρροή του χρόνου που ορίζεται το όριο του καθαρά πνευματικού πεδίου. Σε ποιο επίπεδο σταματάει, λέει, η επιρροή του χρόνου. Η επιρροή του χρόνου. Καταρχήν θέλω να καταλάβετε ότι ο χρόνος, όταν λέμε μας επηρεάζει, σημαίνει ότι λειτουργούμε κάτω από κανόνες, παραδείγματος χάρη το σώμα μας γερνάει, συνειδησιακές προσυμφωνίες, επειδή το σώμα μας γερνάει, επειδή ο ήλιος γυρίζει, επειδή χιλιάδιο πράγματα, γεγονότα δηλαδή αλυσιδωτά που γίνονται, διασπάσεις, χημικές εκρήξεις, έτσι, όλες αυτές οι ζυμώσεις τις οποίες γίνονται για να μπορούμε να μάθουμε τη διαδικασία. Φυσικά εδώ πέρα σε αυτά τα επίπεδα που είμαστε, όλα έχουν επιρροή από τον χρόνο. Ακόμα και η ίδια μας ζωή βλέπετε ότι επηρεάζεται αναλόγως τον χρόνο. Όταν είμαστε παιδιά, όταν μεγαλώνουμε, πότε μπορούμε, πότε δεν μπορούμε, αναλόγως τα γεγονότα και οι διαδικασίες που εκτελήσονται στη ζωή μας. Τώρα, πού ορίζεται το όριο του καθαρά πνευματικού πεδίου, θέλω να καταλάβετε, φίλοι μου, ότι δεν υπάρχει όριο πνευματικού πεδίου. Τα όρια τα διαβάζουμε εμείς. Όσο πιο πολύ εμείς ενσωματώνουμε την ύλη με το πνεύμα και καταλάβουμε ότι είναι ένα στην πραγματικότητα, τα όρια τα βάζουμε εμείς. Και τα όρια μπαίνουν μόνο κάτω από την έννοια της κουνταλίνη που λένε οι τουριστές ή της αναβάθμισης, της εκλέπτυσης, τα λέγαμε των ερευνητών μέσα μας, της πολυδιάστατης εμπειρίας μας, της φωτοχρωματικής, τα λέγαμε, κατάστασης που παίζει, τα λέγαμε, όλο το ερυδιακό μας σύστημα της άβρας. Το καταλάβατε? Και ακόμη υπάρχει και το λευκό φως της ψυχής μας. Τι θέλω να πω με αυτό? Εγώ μπορώ και κοιτάω τους ανθρώπους, τα λέγαμε, σε τρία βασικά μέρη, αν όχι σε περισσότερα. Το πρώτο βασικό μέρος, επειδή μπορώ να τους αγαπάω πραγματικά, είναι ότι τους κοιτάω στο λευκό φως. Το λευκό φως που έχουν, το πιο βαθύ φως μέσα που έχει ο καθένας, είναι η ψυχή του. Και αυτό είναι το λευκό φως. Εκεί μπορώ να καταλάβω τον άλλον, αναλόγως τον όγκο του φωτός που έχει μέσα του, το πόσο όγκο θα λέγαμε έχει, αν είναι παλιά ή νέα ψυχή. Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα στην παλιά και τη νέα ψυχή, κάθε φορά που εκτυλίσσεται εδώ πέρα η ζωή του στην εσάρκωσή του, έχει διακυμάνσεις ηριδιακού φωτός. Δηλαδή, μέσα στο συγκινησιακό του, θα λέγαμε, επίπεδο, καθότι είναι, θα λέγαμε, ένα είδος ρευστού υγρού, όπως το νερό αντανακλά την ήριδα, έτσι λοιπόν ηριδιάζει το σώμα και μετά από εκεί πέρα βλέπεις την απόκληση που έχει κάθε φορά από το λευκό φως. Το πόσα πρίσματα έχει φτιάξει. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το μεσοψυχικό του, θα λέγαμε, επίπεδο που μπορούμε και να γνωρίζουμε. Το τι πραγματικά είναι δηλαδή και στο τέλος τι είναι ο ρόλος που παίζει. Έτσι. Η ασυνειδησία, θα λέγαμε, που έχει.
ομηχανικότητα, η συνέπεια της έκφρασής του, που έρχεται βασικά από το προηγούμενο, το μέσο θα λέγαμε, συγκρισιακό, θα λέγαμε έτσι, επίπεδο και απόκληση που έχει από το κέντρο του. Βλέπετε, μετά φυσικά μπορεί να είναι και τίποτα άλλα πράγματα, μπορεί να λέει ή απόψεις ή ορισμένες καταστάσεις, όταν θέλει να και είναι κατηλημένος από κάποιο πρόγραμμα, θα λέγαμε, είτε μόνο η εγώ του που θέλει να μιλήσει και να πει ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό είναι δύσκολο σε ανθρώπους που έχουν αυτή την ευαισθησία να μας ξεγελάσουν οι άνθρωποι. Καταλαβατε, εμείς μαθαίνουμε να έχουμε βέβαια την υπομονή, να κάνουμε ότι πιστεύουμε αυτά που λέμε, όμως ξέρουμε στην πραγματικότητα σε ποιο ψυχικό επίπεδο είναι, έτσι, σε τι απόκληση από τον εαυτό τους, δηλαδή τι πλάνη έχουν, και φυσικά κάνουμε ότι ακούμε, θα λέγαμε, το τι λέει και η μάσκα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε σε τι επίπεδο αυτά μπορούμε αυτά τα τρία να τα εναρμονίσουμε πάνω στον άνθρωπο, ώστε να μπορέσει αυτός να βιώσει αυτή την εναρμόνιση σε όποιο επίπεδο θα λέγαμε και αν είναι. Λοιπόν, μόλις η ανθρωπότητα καταλάβετε, φίλοι μου, ότι θα ανεβάσει η αντιληπτικότητα και συνείδηση και αρχίζει να καταλαβαίνει την ενέργεια, δεν θα μπορεί ο ένας να ξεγελάσει τον άλλο. Τώρα άλλα πράγματα λέει και άλλα πράγματα εννοεί μέσα του. Υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Βλέπω την δυναμική που έχει ο καθένας όταν μου μιλάει, ανεξαρτήτως αν με χαδεύει στην πλάτη, λέει κοπλιμέντα. Βλέπω από πού ξεκινάει αυτό που λέει και τι πρόθεση έχει ή την πολυδιάσταση που θέλει να προσεγγίσει. Όταν όμως εμείς αρχίζουμε και γινόμαστε ευαίσθητοι, φανταστείτε έναν κόσμο που να είναι ευαίσθητος στην ενέργεια. Δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν αυτοί οι πονηροί. Γιατί η ενέργεια είναι μία, δεν μπορεί να την ξεγελάσει. Το μόνο που με ξεγελιόμαστε είναι όταν φοράμε τη μάσκα σε αυτό το πάρτι, το μασκέ που έχουμε μάθει να παίζουμε όλοι. Μόλις καταλάβουμε όλοι και βγάλουμε τη μάσκα, θα λέγαμε, ή μπορούμε και βλέπουμε μέσα από τη μάσκα, να λέγαμε καλύτερα, τότε φίλοι μου δεν θα υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ο άνθρωπος θα φαινόταν τι κάνει. Ομοχθηρός, ο κακός, ο έτσι, οπότε θα βγει από την πραγματικότητά μας, γιατί απλά δεν θα συγχρονιζόμαστε μαζί του. Όπως τώρα μερικά άτομα που καταλαβαίνετε τι είναι και τα βγάζετε την πραγματικότητά σας, επειδή δεν συγχρονίζεστε κατά βούληση και επιλογή, μόλις όμως το καταλάβετε, που μπορεί να σας πάρει πάρα πολύ καιρό, φανταστείτε ότι τα μάτια σας θα λέγαμε ότι βλέπανε την άβρα του καθένα, και θα ξέρανε τα χρώματα, θα λέγαμε, το κάθε συγνοτήτων. Αν βλέπατε έναν άνθρωπο, θα ξέρατε ακριβώς τι είναι, ανεξαρτήτως τι σας λέει, είτε σας πουλάει. Έτσι λοιπόν, στη νέα εποχή, τα αγνά παιδιά θα είναι σαν να βλέπουν τις άβρες. Δεν θα τις βλέπουν, αλλά θα νιώθουν και θα είναι στο ίδιο φάσμα, θα λέγαμε, που δεν χρειάζεται να υπάρχουν όλα αυτά τα ακραία πράγματα που είχαν οι παλιές γενιές. Τα πονηρά, άλλο να λέω, άλλο να κάνω, να μην ξέρω τον εαυτό μου, άλλο να νομίζω, γιατί θα λειτουργούν πιο πολύ, θα λέγαμε, από την καρδιά. Φαίνονται σε εμάς σαν άβουλα, σαν απονήρευτα. Αλλά θα έρθει η ώρα να συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η αγνότητα που θα έρθει στις επόμενες γενιές θα τους κάνουν να λειτουργούν πιο ειλικρινά, οπότε οι σχέσεις θα γίνονται πιο ειλικρινές, γιατί δεν θα χρειάζεται, κατάλαβες, ούτε θα μπορούν να υπάρχουν εκεί πέρα συγχρονιστικά οι πονηροί για να μπορούν να τους δυναστεύσουν. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, όσο πιο αντιληπτικοί είμαστε στην ενέργεια από μέσα, τόσο πιο πολύ δεν μπορούν να μας ξεγελάσουν, θα λέγαμε, και οι υπόλοιποι. Θα καταλαβαίνετε καλύτερα τους ανθρώπους. Λοιπόν, είμαστε χριστοί και αντίστοιχοι, λέει η χαρά, είμαστε χριστοί και αντίχριστοι ταυτόχρονα. Λοιπόν, okay, τα πάντα είμαστε το ένα και αντί το άλλο. Κάθε φορά που βγαίνουμε, σας είπα κάτι, για να το αντιμετωπίσουμε, μέτωπο δηλαδή, πρέπει να το βάλουμε μπροστά μας. Δεν θέλω να έχετε τη συναισθηματική πολικότητα, την αρνητική, να το αντίχριστη. Κάθε φορά που μιλάμε για το Χριστό, εννοούμε το φως. Για να μπορούμε να δούμε λοιπόν το φως, πρέπει να έρθουμε στην αντίθεσή του, να δημιουργήσουμε ένα σκοτάδι. Και μόνο μέσω της αντίθεσης θα μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το φως. Όταν λοιπόν εμείς δημιουργούμε την έννοια του Χριστού, του φωτός, πρέπει να την καταλάβουμε, να δημιουργήσουμε αντίθεση. Όπως η μύγα μέσα στο γάλα, όπως το γι γιάνγκ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέσω της αντίθεσης καταλαβαίνουμε λοιπόν το φως μας. Γι' αυτό και πολλές φορές σας ξαναλέω, άνθρωποι με μεγάλη φωτεινότητα είναι σίγουροι ότι δημιουργούν αντιθέσεις, εχθρούς, ανάλογες ισορροπίας για να μπορούν να φανεί το φως τους. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Αν δεν υπήρχε απ' την άλλη, σε εισαγωγικά, ένας πόλεμος, έτσι, αν δεν υπήρχε απ' την άλλη μια αντίθεση, παραδείγματος χάρη, εγώ δεν θα ήμουν αυτός που βλέπετε, αν απ' την άλλη την πλευρά δεν υπήρχε κάτι που θα φαινόταν, θα λέγαμε, με τέτοιο αντίθετο τρόπο, δεν λέω καλός κακός, με αντίθετο τρόπο, ώστε να ξεχωρίσετε εσείς, θα λέγαμε, ποιος είναι ο σταμάτης. Κάπως έτσι. Έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν στην πραγματικότητα
η συνείδησή μας, ο ολικός εαυτός μας, έχει τη δύναμη να φύγει από τα αντί, αυτό που σας είπα, και να ενσωματώνει και να καταλάβει λοιπόν τα πάντα, έτσι, αντί για μια ευθεία γραμμή που είναι τα αντί, να καταλάβει τον κύκλο και μετά θα λέγαμε την τελεία. Έτσι, αυτό σημαίνει από την ύλη αναβαθμίζομαι στις διαστάσεις και προχωράω πιο πολύ προς το πνεύμα. Στο πνεύμα, να ξέρετε φίλοι μου, ότι υπάρχουν όλα τα πράγματα συμπυκνωμένα στην πιο απλούστερη κατάσταση που μπορούν να υπάρχουν. Γι' αυτό όσο εμείς μπαίνουμε, θα λέγαμε, στο πνεύμα, μπορούμε να συλλάβουμε παραπάνω γνώση, όταν η συνείδησή μας ανεβαίνει πάνω. Όσο εμείς κατεβαίνουμε στην ύλη, η συνείδηση που έχουμε, η πληροφορία που έχουμε, αναγκαστικά, λόγω της πυκνότητας που έχει και της μη ρευστότητας που έχει, λέγαμε, χρειάζεται παραπάνω όγκο. Οπότε, αναλόγως εμείς την δεκτικότητα, σαν το χείο που είμαστε, γεμίζουμε πιο εύκολα. Πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε, όπως η επιστήμη φτιάχνει από την αρχή που είχε τις κασέτες με τις ταινίες, μετά το γύρισε σε CD, μετά στα USB και μετά στα microchip. Έτσι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας. Υπάρχουν λοιπόν αυτά που σας είπα τώρα στην επιστήμη, στην τεχνολογία, υπάρχουν σαν αποθήκες, έτσι, τεχνολογίας μέσα μας, στους νόες μας, στις πτυχές και στα επίπεδα του νου μας, τα οποία δουλεύουν με διαφορετική συμπίεση πληροφορία. Το καταλαβαίνετε? Άρα όταν ένας δουλεύει με αρχεία ματρόσκα ή με αρχεία στο USB, φανταστείτε πόσες πληροφορίες μπορεί να αποθηκεύσει σε ένα μικρό chip και ο άλλος που λειτουργεί με κασέτες θα πρέπει να κουβαλάει, θα λέγαμε, ολόκληρη πολυκατοικία με κασέτες. Έτσι, αυτό ακριβώς συμβαίνει όταν λειτουργούμε τα διάφορα επίπεδα του νου μας. Γι' αυτό έχουμε παραπάνω πρόσβαση και μπορώ και κατεβάζω παραπάνω, θα λέγαμε, πληροφορία από αυτό που θα είχα και σύνδεση μεταξύ των πληροφοριών, από αυτό που θα είχα αν εγώ λειτουργούσα με τα κατώτερα κομμάτια τα νοητικά μου. Έτσι, αυτό μας κάνει ευέλικτους. Και τι άλλο μας κάνει, θέλω να το συλλάβετε και με αυτό σιγά σιγά φίλοι μου να κλείσουμε, να μην κάνουμε άλλη ερώτηση. Όλο αυτό το πράγμα που μας χρησιμεύει στην έλλειψη χρόνου. Δηλαδή τι, στην έλλειψη της διαδικασίας. Δηλαδή τι, στην άμεση εκδήλωση των επιθυμιών μας. Λοιπόν, μέχρι εδώ φίλοι μου και σήμερα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλό φθινόπωρο. Μπορείτε να κοινοποιήσετε οτιδήποτε σας αρέσει. Θα τα πούμε σε 15 μέρες. Λοιπόν, ειρήνη σε όλους.